Και επειδή θέλετε να μας τρελάνετε και να τρελάνετε τον ελληνικό λαό, λέτε πρώτη φορά πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Καλά, τη Γιουγκοσλαβία την ξεχάσατε. Πρώτη φορά αναθεωρητισμός. Παραβίασε τη συμφωνία του Ελσίνκη του 1972 που καθόρισε τα παγκόσμια σύνορα. Μας δουλεύετε. Τη Γιουγκοσλαβία την κόψαν σε 7-8 κομμάτια. Ναι ή όχι. Εκείνο δεν ήταν αναθεωρητισμός. Δεν ήταν αλλαγή σύνορων. Όχι ότι μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση της καπιταλιστικής Ρωσίας και τον Πούτιν. Αλλά γιατί δεν τα λέτε αυτά. Πάρθηκαν μέτρα παγκόσμια, τα οποία θα τα πληρώσουν λαοί. Και κανένας άλλος. Οι πλουτοκράτες και τα μονοπόλια κλπ. Κερδισμένα θα βγουν. Βγαίνουν κερδισμένοι και από το αίμα, βγαίνουν κερδισμένοι και από την κρίση, βγαίνουν κερδισμένοι και από την ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Οι λαοί πληρώνουν πάντα. Και σας ρωτάω λοιπόν, τι διαστροφή πολιτική είναι αυτή. Αυτοί που διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, αυτοί που χτύπησαν, να τα πάρουμε τη σειρά, Αφγανιστάν, Ιράκ, με διάφορα προσχήματα, αλλά εκείνα τα χημικά όπλα που είναι, τα βιολογικά, Λιβύη, Συρία, δεν παραβίασαν το διεθνές δίκαιο. Δεν κάναν αλλαγή συνόρων, κάνουν μάλλον, προσπαθώντας να κόψουν τις χώρες στα δύο. Και σήμερα βγαίνουν στα κεραμίδια υπέρ το, να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή και λοιπά, γιατί οι άλλοι δεν είχαν ζωή. Πόσα εκατομμύρια έχουν σκοτωθεί. Από αυτούς δεν είναι. Ποιος βομβάρδισε την Ιουγκοσλαβία. Ποιος διέλυσε τις υποδομές. Ποιος σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους. Ποιος έριξε βόμβες αποπλουτισμένου ουρανίου. Και πεθάναν και 20 Έλληνες στρατιώτες από καρκίνο που τους στείλατε εκεί, εσείς του Πασόκ που φωνάζετε. Τότε δεν παραβιαζόταν το διεθνές δίκαιο. Γιατί η κυβέρνηση σας έδωσε γίνει και είδωρ.